Εκ μέρους του Υπουργικού Συλλόγου Πρέβεζας χαιρετίζουμε τη σημερινή απεργιακή κινητοποίηση. Η κυβέρνηση μιλάει με την Πανοκρουσίες για δίκαιη ανάπτυξη που θα αφορά όλους για το τέλος των βασάνων και των προβλημάτων. Από τον Αύγουστο κάνει λόγο η καθαρή έξοδο από τα μνημόνια. Εμείς όμως άλλα ζούμε στην καθημερινότητά μας. Οι νόμοι της ζούγκλας, της ελεύθερης αγοράς που ζούμε με την επέλαση των μονοπωλίων στον κλάδο μας, μειώνει καθημερινά τους τζίρους μας. Βαριά φορολόγηση και υψηλές ασφαλιστικές εισφορές για συντάξεις και περίθαλψη φυτακισμένες παροχές. Πληστηριασμούς και κατασχέσεις για τα χρέη που μας φόρτωσαν. Καθημερινή αγωνία για να τα βγάλουμε πέρα. Ατελείωτες ώρες δουλειάς, μαύρες Παρασκευές, λευκές νύχτες, Κυριακές με ανοιχτά καταστήματα εξοντώνουν εμάς και τις οικογένειές μας. Συμμετέχουμε στη σημερινή απεργία για να παλέψουμε μαζί με τους συμμάχους μας, τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους συνταξιούχους, τους μικρούς ΕΔΕ, τους νέους των σπουδών, τις γυναίκες των λαϊκών οικογενειών, ενάντια στην πολιτική που αρπάζει από όλους εμάς τα αποτελέσματα του μόχου μας και τα προσθέρυπτες σχέσεις στο μεγάλο κεφάλαιο, τους μεγαλοβιομήχανους, τους μεγαλεμπόρους, τους εφοπλιστές και τους τραπεζίτες για να αυξάνουν τα κέρδη τους. Από εδώ, μαζί με τους συμμάχους μας, μπορούμε να αγωνιστούμε ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και στα μέτρα της κοινής αγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μας καταστρέφουν. Να φροντοφωνάξουμε όλοι μαζί κατά της πολιτικής που υποβάλλει εξευτελιστικούς μισθούς και πενικρές συντάξεις στους εργαζόμενους, βαριά φορολογία και ασφαλιστική ληστεία στους μικρομεσαίους αγρότες και αυτοαποσχολούμενους, μεγάλη ακρίβεια στις δημόσιες υπηρεσίες και στα είδη λαϊκής κατανάλωσης σε όλα τα λαϊκά στρώματα. Μαζί με τους συμμάχους μας μπορούμε να διεκδικήσουμε τα αιτήματα που αφορούν στη δικιά μας επιβίωση αλλά και στη διαβίωση του λαού μας. Λοιπόν, δεκαήμερο αγωνιστική δράση στα τέλη του Ιούνιου, αρχές Ιούλιου. Όλοι στη συγκέντρωση στη Λαλητήριο στην 2 Ιούνιου, ώρα 11:30 για τα σοβαρά προβλήματα της κτηνοτροφίας στη γέφυρα Καλογύρου. Συνεχίζουμε, θα νικήσουμε. Αιτήσει τους χιλιάδες εργαζόμενους, άνεργους, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιστήμονες, γυναίκες, νέους και νέες που παίρνουν μέρος στη σημερινή 24ωρη απεργία και στις διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Όλοι στον αγώνα για να διεκδικήσουμε τη ζωή που μας αξίζει σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες μας. Αρκετά ματώσαμε για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, των τραπεζιτών, των εφοπλιστών. Απαιτούμε ζωή, δουλειά με δικαιώματα. Βγαίνουμε στον αγώνα μαζί με τα άλλα λαϊκά στρώματα, τους ΕΔΕ και τους αγρότες, που παλέψαμε και παλεύουμε από κοινού ενάντια στη φορολογία, έξω από τα δικαστήρια ενάντια στους πληστηριασμούς, στα μπλόκα των αγροτών ενάντια στο ψηφίδισμά τους. Στον κοινό αγώνα που είναι ενάντια στα συμφέροντα των μονοπωλίων και την πολιτική που μας αγγίζει. Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, αποκαλύφθηκε για μια ακόμα φορά ο υπονομευτικός ρόλος του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού, των ξεπουλημένων πλειοψηφιών σε ΓΕΣΕ, ΑΔΕΔΗ, Εργατικό Κέντρο Πρέβεζας, ΠΑΣΚΕ, ΔΑΙΚΕ, ΜΕΤΑΛΑ, που κήρυξαν απεργία από κοινού με τους εργοδότες, που τη βάφτισαν κοινωνική συμμαχία και μέρα πανεθνικής δράσης. Απεργία με περιεχόμενο τις απαιτήσεις για τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, απέναντι από τις ανάγκες των εργαζομένων, μακριά από τις αγωνίες και τις διεκδικήσεις τους. Στην ουσία, καλούν τους εργαζόμενους να απεργήσουν και να διαδηλώσουν με σημαία τα αιτήματα της μεγαλοεργοδοσίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, της επιχειρηματικότητας, για την προσέλκυση επενδύσεων. Όλα αυτά μαζί συνεπάγονται όσο το δυνατόν πιο φθηνό και ευέλικτο εργατικό δυναμικό. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι να διαδηλώσουν με το πλαίσιο του ΟΟΣΑ, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Μνημονίων και της Κυβέρνησης, να συμβιβαστούν με τα ψίχουλα, με τα τσακισμένα εργασιακά δικαιώματα και τη μίζερη ζωή. Γι' αυτό το ονομάζουν Εθνικό Σχέδιο. Είναι οι ίδιες δυνάμεις που όλο το προηγούμενο διάστημα έβαλαν εμπόδια στην οργάνωση των αγώνων. Έβαλαν εμπόδια στην οργάνωση του αγώνα και έβαλαν πλάτη για να περάσουν τα μέτρα της τρίτης αξιολόγησης και το χτύπημα της απεργίας από την κυβέρνηση στο Γενάρη. Για να μην αισθάνεται κανένας εργαζόμενος μόνος του και αδύναμος, για να μπουν περισσότεροι συνάδελφοι και συναδέλφοι στην οργανωμένη πάλι για να δοκιμάσουν την τεράστια δύναμη που έχει η εργατική τάξη, τη δύναμη της ανατροπής. Για να διεκδικήσουμε την ανάπτυξη όλων των απολειών που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια
και να γίνουμε εμείς οι ίδιοι διαχειριστές του κούτου που παράγουμε για τη ζωή που μας αξίζει. Η επιστροφή στην ομαλότητα, όπως λένε, δεν σημαίνει πως θα ανακτήσουμε όσα χάσαμε, πως θα κατοργηθούν οι αντεργατικοί αντιασφαλιστικοί νόμοι που κατέκλυσαν τη ζωή μας. Δεν σημαίνει αυξήσεις μισθών. Δεν πρόκειται να σταματήσει η καθυστέρηση των εργολευμένων, οι απλήρωτες υπερορίες, η εργοδοτική τρομοκρατία στους χώρους δουλειάς, τα εργατικά ατυχήματα, η ανεργία, τα κακοποιημένα προγράμματα ανασχόλησης, η μαύρη ανασφάλιση εργασία, η συνεχιζόμενη φορολογία, το πεσόκομα συντάξεων βιομηχανικών επιδομάτων, οι κατασχέσεις και οι πληστηριασμοί για τη λαϊκή κατοικία. Είναι στο χέρι μας να αλλάξουμε τα πράγματα. Είναι ανάγκη ακόμα πιο αποφασιστικά να χαράξουμε τον δρόμο της ανεπίθεσης, να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας. Εμπρός, λαέ, μη στύβεις το κεφάλι. Τώρα με το πάμε, επίθεση και πάλι.